Καλώς ήρθατε εδώ στην Αλεξανδρούπολη, δεύτερη χρονιά συνεχόμενη στο τουρνουά που διοργανώνει ο ΑΟ Μαΐστρου με συνεργασία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Σας έχουμε δει δύο μέρες εδώ. Έχετε παρακολουθήσει λεπτομερώς το πρωτάθλημα του τουρνουά που διεξάγεται. Τα συμπεράσματά σας. Καταρχήν θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ για δεύτερη χρονιά. Ένα τουρνουά το οποίο φαντάζομαι ότι πλέον έχει γίνει θεσμός. Είναι η 7η χρονιά αυτή την οποία διοργανώνουν εδώ πέρα ο μαέστρος το τουρνουά αυτό. Κάθε χρόνο βέβαια βελτιώνεται. Βλέπω και παιδιά που είναι σε καλύτερη ποδοσφαιρική κατάσταση. Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία ξεχωρίζουν. Νομίζω ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι οι ακαδημίες τους. Όλες οι ομάδες πρέπει να επενδύσουν στις ακαδημίες, γιατί εκεί είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στους γονείς, τα οποία επιλέγουν τις εκάστοτε ακαδημίες κατά τη δική τους, ας πούμε, κρίση και πηγαίνουν τα παιδιά τους, που είναι πολύ εθαρρυντικό να βλέπουμε γονείς να συμπαραστέκονται στα παιδιά και να δείχνουν εμπιστοσύνη στους προπονητές και στις ακαδημίες τις οποίες υπάρχουν. Και βέβαια αυτό το οποίο εγώ λέω στα παιδιά και πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς, πρέπει να καταλάβουν και οι προπονητές, πρέπει να καταλάβουν και οι ιδιοκτήτες, ότι οι προπονητές είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν τα χαρακτηριστικά σε κάθε μία ομάδα. Προσπαθούν όλοι οι προπονητές να κάνουν φίλους τους παίχτες μεταξύ τους, γιατί ο αθλητισμός δημιουργεί χαρακτήρες, δημιουργεί φιλίες και βέβαια δημιουργεί και καλούς ανθρώπους και καλά παιδιά ξέχωρα από το ποδόσφαιρο και στην ιδιωτική τους ζωή και γενικά και στο σχολείο τους. Πρόχειρα, μπορείτε να μας πείτε, ο Παναθηναϊκός με πόσες ομάδες συνεργάζεται σε όλη την Ελλάδα? Ο Παναθηναϊκός έχει 4.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Αμερική. Έχει 120 προπονητάς και προσπαθεί κάθε χρόνο να εντάξει καινούργιες ακαδημίες στο δίκτυό του. Όλες οι ακαδημίες είναι υπό την αιγίδα των ακαδημιών του Παναθηναϊκού και υπό την εποπτεία της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ναι, μέσα το πρόγραμμά του Παναθηναϊκού είναι και οι ακαδημίες του και τώρα ακόμη περισσότερο μετά την περιπέτεια αυτή την οποία έχει περάσει ο Παναθηναϊκός, μετά την αλλαγή της αδειοδότησης της ποινής του Παναθηναϊκού, ο Παναθηναϊκός του δίνεται ευκαιρία τώρα και μετά την απαγόρευση των μεταγραφών να κάνει ένα τριετές πλάνο επενδύοντας στις ακαδημίες του. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ καλές ακαδημίες. Αυτό το έδειξε τα δύο τελευταία χρόνια υπό την εποπτεία του Τάκη του Φίσα. Πρωταλλητής Ευρώπης ο Τάκης ο Φίσας. Ξεκίνησε και αυτός από τις ακαδημίες και ξέρει τι σημαίνει σε μια ομάδα η ακαδημία του. Ο Παναθηναϊκός πρέπει λοιπόν να επενδύσει πάνω σε αυτό. Είναι ευκαιρία γιατί και η ΚΑΠΑ 15 βγήκε πρωταθλήτρια και η ΚΑΠΑ 17 έχασε το πρωτάθλημα στα πέναλτι και η πρώτη ομάδα, η ΚΑΠΑ 20 του Παναθηναϊκού, έπαιξε με τελικό με τον ΠΑΟΚ και τερμάτισε δεύτερη, που σημαίνει ότι έχει όλο το υλικό και έχει όλα τα προσόντα τα οποία χρειάζονται αυτές οι ακαδημίες για να επανδρώσουν την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού. Ναι, όντως υπάρχει μία επίσημη πρόταση από το Ταϊλανδό, ο οποίος έχει δώσει και βρίσκεται, ας πούμε, σε εξέλιξη ο οικονομικός έλεγχος του Ταϊλανδού. Νομίζω ότι τα πράγματα προχωράνε. Ο Παναθηναϊκός και ο κύριος Αλαφούζος θέλει να δώσει το Παναθηναϊκό σε έναν υγιή επιχειρηματία ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, που είναι πραγματικά ένας πολύ μεγάλος σύλλογος. Είμαστε κοντά στο να αλλάξει διοκτησιακό καθεστώς ο Παναθηναϊκός, αλλά η φιλοσοφία θα πρέπει και του καινούργιου ιδιοκτήτη να είναι ότι ο Παναθηναϊκός να συνεχίσει
να είναι μεγάλος και να γίνει ακόμη μεγαλύτερος, αυτό που θέλει όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού, που πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία σταθήκανε δίπλα στην ομάδα με όλα τα προβλήματα τα οποία είχε η ομάδα αυτή, αλλά πρέπει τώρα να συσπηρωθεί ακόμη περισσότερο, γιατί ο Παναθηναϊκός χρειάζεται συσπήρωση. Είστε αισιόδοξος, κύριε Κωνσταντίνο? Ναι, είμαι αισιόδοξος, γιατί ο Παναθηναϊκός θα βρει τον δρόμο του με τον καινούριο ιδιοκτήτη, εφόσον αυτός έρθει. Είμαστε κοντά, όπως σας είπα, αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να συσπηρωθεί αυτή τη στιγμή που χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη συσπήρωση. Βλέπετε ότι υπάρχει? Σιγά σιγά, υπάρχει μια... ναι, σιγά σιγά το βλέπω, το σφρίζομαι ότι θα γίνει αυτή, ανεξάρτητα το πώς, το ποιος θα πάρει το Παναθηναϊκό, το ποιος θα είναι στο Παναθηναϊκό. Ο κόσμος του Παναθηναϊκού άλλωστε στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, είναι η δύναμή του. Και ένα τελευταίο τώρα που είδαν και το φως της δημοσιότητας με το σχέδιο που παρουσιάζει ο Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βασιλιάδης, με τις 20 ομάδες, δύο ομίλους, αυτό λογικά έχει πέσει την αντίληψή σας. Κατά πόσο έχει βάση και να προχωρήσει αυτό το σχέδιο? Σας βρίσκει σύμφωνο καταρχάς αυτό το σχέδιο, έστω αυτό που βρήκε την δημοσιότητα? Ναι, βγήκε στη δημοσιότητα, μας το είχε συζητήσει σε μια συνάντηση που κάναμε ο κύριος Βασιλιάδης, αλλά ακόμη είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πούμε εάν μπορεί να ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο, που θέλει η κυβέρνηση και θέλει ο Υπουργός Αθλητισμού να ξεκινήσει. Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες νομίζω να ξεκινήσουν από το Σεπτέμβριο. Αυτό θα πρέπει να συζητηθεί και μία και δύο και τρεις φορές για να βρεθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, οι κατάλληλες ας πούμε θέσεις των ομάδων, ώστε να γίνει αυτό που πρέπει, σας το ξαναλέω, να συζητηθεί για να δούμε εάν είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί το ελληνικό ποδοσφαίρο περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση και πρέπει να δοθούν άλλα κίνητρα για να μπορέσει να βγει από το πέλμα αυτό το οποίο το ελληνικό ποδοσφαίρο έχει πέσει. Πρέπει να αλλάξουν πολλά για να γίνει αυτό. Θεωρείτε ότι είναι αυτή η απόφαση, αν θα πάρθει από φέτος ή από τον χρόνο, αν πάρθει φέτος, είναι βιαστική η απόφαση? Σαν Παναθηναϊκός σας βρίσκει σύμφωνο να γίνει από τον χρόνο? Το κουβεντιάζετε? Ναι, το συζητάμε, αλλά με τη μόνη διαφορά ότι ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Είναι πολύ νωρίς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να μιλήσετε. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και σε εσάς προσωπικά και στον Παναθηναϊκό, να βρει την ισορροπία του, να βρει αυτό που του αξίζει πραγματικά, γιατί οι Έλληνες φίλαθλοι ζητούν ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε να μιλήσω στο κανάλι σας, που είναι σε όλη τη Θράκη και θα παιχτεί σε όλη τη Θράκη. Ο Παναθηναϊκός σίγουρα είναι μεγάλη ομάδα, σίγουρα θα βρει το δρόμο του. Αυτό το θέλει όλος ο κόσμος και όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, και βέβαια Παναθηναϊκός, Super League μάλλον χωρίς Παναθηναϊκό είναι πολύ δύσκολο, τουλάχιστον το θέλουν και όλες οι άλλες ομάδες και όλος ο φίλος του κόσμος. Ευχαριστώ και πολύ. Έχουμε και τον Άρη που επανέρχεται μετά από και μια όφη, περιπέτεια. Και ο Όφη και ο Άρης πραγματικά είναι ομάδες οι οποίες φτιάχνουν καλύτερο ελληνικό ποδόσφαιρο, ελληνικό πρωτάθλημα. Να είστε καλά, κύριε Κωνσταντίνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.